Η μάχη για τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό στη Γαλλία φτάνει στο πλέον αποφασιστικό σημείο, καθώ η Γερουσία ψήφισε για την έγκριση τη τελευταία έκδοση του νόμου. Αν στη συνέχεια εγκριθεί από τη Βουλή, ο νόμο θα αυξήσει το ηλικιακό όριο συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64 έτη. Το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία τη Γερουσία ήταν αναμενόμενο. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν 344 ψηφοφόροι και 307 ψήφοι, 195 υπέρ και 112 κατά.